Είστε στο Cubivox και σε αυτό το βίντεο θα δούμε 6 ερωτήματα που ούτε η επιστήμη μπορεί να απαντήσει. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Νούμερο 7. Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, ο άνθρωπος προσπαθεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα του θανάτου. Αν και βιολογικά γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο σώμα όταν κάποιος πεθαίνει, δεν ξέρουμε σε καμία περίπτωση τι συμβαίνει μετά θάνατον. Μέχρι στιγμής, όσο και αν έχουμε προσπαθήσει να ξετυλίξουμε το μυστήριο αυτό, έχουμε μόνο θεολογικές και φιλοσοφικές απαντήσεις. Νούμερο 6. Για τους επιστήμονες, η ερώτηση «Ποιος είσαι» είναι πολύ κομβική. Στη μελέτη για μια πιθανή μεταμόσχευση εγκεφάλου, πολλές φορές τέθηκε το ερώτημα: αν βάλουμε σε ένα σώμα έναν άλλο εγκέφαλο, ο άνθρωπος αυτός που θα ανοίξει τα μάτια του θα είναι εκείνος που κατήχε το σώμα, εκείνος που του ανήκει ο εγκέφαλος ή ένας καινούριος άνθρωπος? Νούμερο 5. Το ότι θα γεράσεις είναι δεδομένο. Άραγε υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε τον εκφυλισμό των κυττάρων και τη σταδιακή μοριακή βλάβη που επέρχεται λόγω του χρόνου? Αν και οι επιστήμονες έχουν βρει τους παράγοντες που γερνούν τον ανθρώπινο οργανισμό, δεν μπορούν να απαντήσουν αν αυτό μπορεί να σταματήσει. Νούμερο 4. Είναι απίστευτα δύσκολο να αναλύσουμε επιστημονικά τι είναι η συνείδηση και από πού προέρχεται. Θα σκεφτεί κανείς πως η συνείδηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αισθήσεις. Τι γίνεται όμως όταν κάποιος χάνει τις αισθήσεις του? Τότε δεν είναι συνειδητά συνδεδεμένος με το περιβάλλον γύρω του? Οι επιστήμονες δεν έχουν απάντηση στο ποια είναι η διαφορά. Νούμερο 3. Ένα από τα ερωτήματα που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει μέχρι στιγμής είναι το αν η πραγματικότητα είναι αληθινή. Τα πράγματα που υπάρχουν γύρω μας υπάρχουν όντως ή είναι όλα μία οφθαλμαπάτη? Για πολλά χρόνια απαγορευόταν να ερευνηθεί το συγκεκριμένο θέμα, γιατί όποια και αν θα ήταν η απάντηση, θα άλλαζε τον κόσμο όπως τον ξέρουμε για πάντα. Νούμερο 2. Τα μαθηματικά είναι η γλώσσα του σύμπαντος. Η μεγάλη απορία εδώ είναι αν τα ανακαλύψαμε ή αν τα εφήβραμε. Λένε ότι ίσως δεν μάθουμε ποτέ αν η γνώση ήρθε από κάποιον άλλο πολιτισμό ή αν είναι μια γλώσσα που δημιουργήσαμε για να εξηγήσουμε το σύμπαν και τα μυστικά του. Νούμερο 1. Και φτάσαμε σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Γιατί είμαστε εδώ? Πρώτα σαν είδος και έπειτα ο καθένας ατομικά. Για τους επιστήμονες είμαστε μέρος ενός όλου που διαρκώς εξελίσσεται. Οφείλουμε να ψάχνουμε απαντήσεις και να μην εφησυχαζόμαστε. Γνωρίζατε ότι ποτέ και κανείς δεν θα καταφέρει να βρει ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας?